ομάδες πρέπει να προσπαθήσουν να γλιτώσουν οι γυναίκες της ομάδας τους αυτή την υποψηφιότητα και μια πιθανότητα να μείνουν εκτός από το μπαρ της Ένωσης. Εδώ θα κριθεί η τέταρτη γυναικεία θέση στη μονομαχία. Αύριο το βράδυ, μία από τις τέσσερις κοπέλες δεν θα προλάβει το μπαρ της Ένωσης, θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Είδα έναν Γιώργο Κιουλέκα στο πρώτο ραν να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και στο δεύτερο ραν είδα να πηγαίνει ένα χαλαρό τέμπο. Πλέον αρχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι η Κατερίνα, ο Αλέξης ζηλεύουν τη σχέση που έχω με τον Κιουλέκα. Από αυτά που μου έχει πει ο Κιουλέκας, μου λέει, λένε, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλά λόγια για την Κατερίνα. Μου λέει, νιώθω ότι είμαστε σε αίρεση. Αδικείς ότι εγώ πάλεψα δυνατά τη μέρα που ήταν να μην πω εγώ. Ρε Άλεξη, δεν μπορώ να μιλήσω. Έχεις μία ένταση και δεν θέλω να έχω ένταση. Αν θες να μιλήσουμε στον ίδιο τόνο, μπορούμε. Αλλά το θέλεις πραγματικά. Σε ρωτάω, το θες πραγματικά. Σας είδα ότι μιλάγατε για τον πάγκο. Είχε ακούσει ότι υπήρχε ένταση στο πάγκο μου, ήρθε μου είπε τι έγινε. Μας περνάς για χαζού. Ό,τι έχουμε πει στην καλύβα. Ο Γιώργος θα προλάβει να τα πει στον Τζέιμς. Δεν θέλω να συμμετέχω πλέον στη συζήτηση αυτή, νιώθω ότι εξαντλούμε. Μήπως Κατερίνα ζηλεύεις λίγο που είναι και αυτός παιχταρά. Έχεις ζητά η νέα της ομάδας, ο Γιώργος είναι κάπως σαν μια απειλή. Survivor, απόψε στις 9, στον Sky.